πάμε να δούμε. Θα σου πω μια κατάκλα. Κώστα, σα ηγείτε όλοι μαζί για το πλατή. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Πώ κύλησε εδώ το προεκλογικό των ημερών? Μέχρι στιγμή πήγαν όλα καλά, όλα ήρεμα. Πιστεύω να τελειώσουν και ήρεμα, να βγει το αποτέλεσμα. Είσαι αισιόδοξο, Κώστα, για το αποτέλεσμα? Εντάξει, ο κάθε υποψήφιος πιστεύω θα είναι, είμαστε αισιόδοξοι. Η κάλπη θα το δείξει. Να πούμε ότι είναι 9 η ώρα το πρωί, έχει ξεκινήσει ο κόσμος, έρχεται ακόμα εδώ. Όχι με μεγάλη προσέλευση ακόμα. Προσέλευση ακόμα, είναι η εκκλησία, είναι ο κόσμος λόγω Κυριακής που δεν εργάζεται και μάθει λίγο παραπάνω. Πιστεύω μετά τις 10 θα έχουμε καλύτερη προσέλευση. Έγινε, Κώστα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συνδυασμό. Να πούμε ότι το συμβούλιο εδώ στο πλατή, Κώστα, είναι 7 μελές το τοπικό συμβούλιο. Ναι, ναι, μάλιστα. 7 μελές θα πήγαινε. Καλή επιτυχία, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Να πάω. Εκλογικό κέντρο, σε εκλογικό κέντρο Πλατέως βρισκόμαστε. Απέναντί μας έχουμε τη Μάρθα Παντοπούλου με το συνδυασμό Νέα Αρχή για τον Πλατή. Μάρθα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς κύλησε εδώ το προεκλογικό κλίμα και θέλαμε λίγο να μας μεταφέρεις εδώ το σκηνικό που από το πρωί ο κόσμος προσέρχεται και ψηφίζει για να εκλέξει νέο δήμαρχο και καινούργια τοπικά συμβούλια. Σήμερα έχουμε μια ωραία μέρα, ο κόσμος έρχεται σιγά σιγά, όμορφα, τα εκλογικά είναι έτοιμα, ήρθε όλος ο κόσμος σιγά σιγά και ψηφίζει. Κυλούν όλο ομαλά, υπήρξε κάποιο πρόβλημα μια και πρόβλημα δεν υπήρχε, όχι κανένα. Καλή επιτυχία, εγώ εύχομαι σε όλους. Πιστεύω ο κόσμος θα ψηφίσει εκεί που πρέπει για να δουλέψει και να φτιάξει κάτι στο χωριό μας. Το θέμα είναι να πιστέψουμε σε αυτό και εμείς πιστέψαμε και κάναμε πολλά και μπορούμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Έγινε, Μάρθα, καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Και το βράδυ, και θα, το βράδυ θα φανεί το τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο μεγάλος κριτής. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στον πλατή συνεχίζουμε να βρισκόμαστε με την κάμερα του Έμβολο, σε Μαριάννα Κορτσινίδου, με τον συνδυασμό Αξίζουμε Καλύτερα, υποψήφια δημοτική σύμβουλο τη Δημοτική Ενότητα Πλατέως. Αξίζουμε καλύτερα, Κώστα Ναλπάντης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μαριάννα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται και ψηφίζει και δεν απέχει. Είμαστε εδώ από το πρωί. Υπάρχει μια ροή κανονική. Ελπίζουμε να κυλήσουμε. Κάποιο πρόβλημα έχει υπάρξει σχετικά με έλλειψη ψηφοδελτίων, όλα κυλούν ομαλά? Από ό,τι γνωρίζω εδώ, ναι, όλα εδώ, καλά. Εδώ, για εδώ μιλάμε, ναι. Όλα βαίνουν καλώς. Αξίζουμε καλύτερα τελικά, Μαριάννα, τι θα γίνει? Για κάνουμε και ένα προγνωστικό. Θα φανεί στο τέλος της ημέρας. Όλοι αυτό αναμένουμε. Μαριάννα, εμείς να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, αξίζει στον κόσμο να δώσει την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους. Βέβαια, όλα θα φανούν μετά τη λήξη των εκλογών. Οπότε και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Να σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Χαρούλια Στυλιανίδου. Χαρούλα, βλέπω είσαι εκλογικός αντιπρόσωπος στον συνδυασμό του Αργύρη Παταζόπουλου, Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας. Πες μας, μετέφερε μας λίγο το κλίμα εδώ που επικρατεί από το πρωί. Από το πρωί είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Ήρθαν οι πρωινοί, ψηφίσανε. Τώρα μετά την εκκλησία θα έρθει το μεγάλο κύμα. Θα έρθουν όλοι. Εγώ υποστηρίζω εδώ πέρα το συνδυασμό αυτό, γιατί αγαπάω πολύ τον τόπο μου και θα ήθελα να προσφέρουν στον τόπο αυτό ικανά άτομα, δραστήρια, εργατικά. Είσαι με τον Αργύρη Παταζόπουλο, νομίζω θέτει υποψηφιότητα και αδελφός σου, δεν είναι? Ναι, ναι. Να το ευχηθούμε. Ο συλλαγής του Παρασκευά. Παρασκευά. Να το ευχηθούμε και του Παρασκευά, καλή επιτυχία. Και σε σένα βέβαια καλή δύναμη, γιατί προβλέπετε μεγάλο... Ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι τέτοιος μεγάλος αγώνας που το κάνω πραγματικά και για τον αδερφό μου, γιατί ο αδερφός μου αξίζει πάρα πολύ, είναι εργατικός πολύ, τίμιος, καθαρός, γι' αυτό και επέλεξε να μπει στον συνδυασμό του Πανταζόπουλου, του Αργύρη.
Έγινε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ σε όλους, σε όλους. Καλημέρα σας. Τι έγινε, Χωνσή? Υποψήφιοι δημοτική σύμβουλη στη Δημοτική Ενότητα Πλατέως εδώ έξω από το γυμνάσιο, από το πρωί, Ιερεμίας Κιωσέγλου και Παρασκευάς Τηλιανής. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε στο αμάξι. Πώς είναι το κλίμα, τι έχετε εισπράξει μέχρι τώρα, προσέρχεται ο κόσμος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ με τα εκλογικά? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις επιτροπές υπέρ της φορευτικής που σε δύο τμήματα δεν παρευρέθηκαν. Το κλίμα είναι αισιόδοξο, πάρα πολύ αισιόδοξο. Και λύθηκε το πρόβλημα? Όχι. Θα λυθεί. Σε εντόσο λίγο θα λυθεί. Δύναμη ενότητας και ελπίδας, Αργύρης Πανταζόπουλος. Αργύρης Πανταζόπουλος. Είστε αισιόδοξοι? Πάντα. Το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να ψηφίσουμε. Βεβαίως. Να κάνουμε το εκλογικό μας καθήκον. Ωραία. Πώς είδατε το κλίμα εδώ τις τελευταίες μέρες? Πολύ καλό, ήσυχο. Ήσυχο. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Όλα παίζονται, σε όλους καλή επιτυχία ευχόμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σάββας Ανδρονίδης, παρόν και σε αυτές τις εκλογές, ανήσυχος από το πρωί έξω από τα εκλογικά τμήματα. Σάββα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε και το γιο υποψήφιο σήμερα. Ναι, είναι υποψήφιος. Αξίζουμε καλύτερα, Κώστας Ναλπάντης. Αξίζουμε καλύτερα, Κώστας Ναλπάντης. Πιστεύω ότι η σημερινή μέρα θα είναι μια διαφορετική μέρα για τον Δήμο Αλεξάνδρειας, γιατί το ψηφοδέλτιο του Κώστα του Ναλπάντη αξίζουμε καλύτερα, απαρτίζεται από νέα παιδιά. Πιστεύω ότι με μια καλή προσπάθεια θα είναι και ο απόψινός νικητής. Τα νέα παιδιά νομίζω που τον πλαισιώνουν, κάνανε έναν πολύ καλό αγώνα, έναν έντιμο αγώνα. Προσέλκυσαν τον κόσμο με τα επιχειρήματά τους, τα οποία πιστεύω ότι θα αποδώσουν. Στέλιο μου, πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κατακρίνω και θα κατηγορήσω. Τον Κώστα τον Αρμπάνη το ξέρω, είναι ένας άνθρωπος της δουλειάς, είναι ένας άνθρωπος που θα προσπαθήσει πάρα πολύ για το καλό του τόπου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σάββο θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Αυτός είναι ο μεγάλος κριτής, έτσι. Ο κριτής είναι ο κόσμος. Ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Να σε περίπτωση που ο Κώστας Ναλπάντης προκριθεί στο δεύτερο γύρο, ναι, με έναν εκ των υπόλοιπων τεσσάρων υποψηφίων, έτσι, γιατί είναι πέντε υποψηφιότητες, ναι, μην ξεχνάμε και τον Ηλία Ιακωβίδη. Ναι. Πιστεύεις τη δεύτερη Κυριακή θα μπορέσει? Γιατί πολλοί λένε ότι έχει φτάσει ο Κώστας Ναλπάντης. Πιάσε τα βάνη. Ναι, πιάσε τα βάνη. Την εκτίμησή σου ήθελα. Η εκτίμηση δική μου, ο Κώστας Ναλπάντης δεν θα κάνει επιλογή το ποιος θα είναι. Αυτό θα τον επιλέξει ο κόσμος, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Εμάς μας ενδιαφέρει το ποσοστό της πρώτης Κυριακής του συνδυασμού. Αξίζουμε καλύτερα να έχει αυτή την σχετική διαφορά για να μπορέσουμε την δεύτερη Κυριακή, Θεού θέλοντος και λαού θέλοντος, να εκλεγεί ο Κώστας Ναλπάντης δήμαρχος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να Thank you.
Έτσι, έτσι, ναι. Εδώ με τα νομοψήφια το πλήρω εδώ. Το χερί, το πλήρω με τον μούρο. Βασίλης Παπαδημητρίου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Μιχάλη Χαλκίδη, δύναμη ανατροπής, νέα σελίδα. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις αν όλα κυλούν ομαλά για τη διαδικασία, αν θέλεις κάτι να επισημάνεις για την προεκλογική περίοδο. Έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος, ο αγώνας διεξάγεται, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες παρεμβάσεις, όσοι τουλάχιστον τηρούν τις διαδικασίες, τις λογικές και σωστές. Βέβαια υπάρχουν κάποια ευτράπελα κατ' εμέ, έτσι με κάποιους άλλους υποψηφίους σε στυλ θαλαμοφύλακα να αναμένουν και να περιμένουν, το προσπερνώ. Το θέμα είναι ότι τα μήνυματα είναι πολύ αισιόδοξα και ο κόσμος πιστεύω αναζητά. Είναι ο τελικός κριτής ο κόσμος, Βασίλη, οφείλουμε να σεβαστούμε τη γνώμη του. Η δική μου άποψη είναι ότι τον πρώτο τον ξέρουμε, είναι ο Μιχάλης Χαλκίδης, ο δεύτερος. Κάνε μας μια πρόβληση για τον δεύτερο. Δεν μπορώ να κάνω πρόβληση. Το οποίο είναι θολός, τέλειο. Έγινε. Καλή επιτυχία, Βασίλη, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, τέλειο, ευχαριστώ.